Παραμένουμε μαζί να κλείσουμε το τρίτο μέρος. Έχεις πάει Βρυξέλλες? Όχι. Ξέρεις ότι η Κρήτη σήμερα εκπροσωπείται στις Βρυξέλλες από την Εύβη Πανού, μια αποστολή έτσι, μέλος μιας δημοσιογραφικής αποστολής, τον τελευταίο διήμερο και αύριο, Πέμπτη βέβαια. Και αυτή τη στιγμή, είπα στην Εύβη στο πρώτο μέρος, θα πας να βρεις τους Έλληνες εκεί στην Grand Place. Είναι ένα ελληνικό στέκι. Είναι 6-7-8 μαγαζιά, επιχειρήσεις. Με την γαστρονομία της χώρας μας. Και όταν λέμε γαστρονομία, δεν εννοούμε. Αυτή τη στιγμή τώρα η Εύη μας βάζει κατευθείαν στο κλίμα. Πάμε να χαιρετήσουμε και έναν Έλληνα των Βρυξελών εκεί στην Grand Place σε απόσταση αναπνοής. Την καλησπέρα μας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι η επιχείρηση Πλάκα, σωστά? Σωστά, ναι, ναι. Να κάνω το κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε, παρόλο που δεν με βλέπετε. Είναι ο κύριος Τάκης, ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια βρίσκεται στις Βρυξέλλες και αυτή τη στιγμή είμαστε από τους πιο γνωστούς δρόμους στην ελληνική γειτονιά, όπως συνηθίζουν να λένε οι άνθρωποι, με έναν από τους Έλληνες της περιοχής, ο οποίος θα μας ξεναγήσει και θα μας μιλήσει για την ελληνική κουζίνα και κουλτούρα. Λοιπόν, μας έκανε τον πρόλογο λοιπόν η Εύη. Τα τελευταία 10 χρόνια, αν άκουσα καλά. Ναι, ακριβώς. Τα τελευταία 10 χρόνια είμαι και εγώ εδώ στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, και πώς πήρατε την απόφαση? Πάμε να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πώς πήρα την απόφαση? Όπως πάρα πολλοί, λόγω της κρίσης, λόγω της ανεργίας, λόγω πάρα πολλά, πήραμε και εμείς την απόφαση στην Ελλάδα για ένα καλύτερο αύριο. Το μετανιώσατε? Άξιζε ο κόπος, άξιζε το ρίσκο? Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει πολλές φορές που μπορώ να πω ότι το έχω μετανιώσει που άφησα την Ελλάδα, αλλά εντάξει. Νίκο. Καλησπέρα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Εκτός από τον ήλιο που προφανώς και λείπει σε σχέση με την Ελλάδα, τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο από την Ελλάδα? Ναι, γιατί από ό,τι ξέρω υπάρχει και δελτίο. Είναι η οικογένεια, είναι οι φίλοι. Ξέρετε, εδώ πέρα όταν δεν έχεις τους φίλους, δεν έχεις την οικογένειά σου, είσαι εντελώς μόνος. Η σπεσιαλιτέ του καταστήματος ποια είναι? Ο γύρος. Είναι ο γύρος. Και τον απολαμβάνουν εκεί οι ντόπιοι, τον ζητούν? Πάρα πολύ. Οι ντόπιοι, τουρίστες, οι Βέλγοι. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στη γεύση γενικά, σωστά Νικόλα, στη γεύση αγγίζει τον δικό μας? Είμαστε κοντά ή τον ξεπερνάει? Δεν σας άκουσα τι είπατε, ξαναπείτε μου λίγο. Στη γεύση, λέω, στη γεύση, ο γύρος εκεί, το τζατζίκι, μοιάζουν στα δικά μας? Ναι, ναι, μοιάζουν, ναι, ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο, που να είναι ο τουρίστας βρίσκεται ακριβώς στην Ελλάδα. Να τρώει ακριβώς το ίδιο όπως στην Ελλάδα. Βλέπω ωστόσο, είναι απόγευμα Τετάρτης, αν δεν κάνω λάθος, μία ώρα πίσω πρέπει να είναι στις Βρυξέλλες. Ναι, ναι, πρέπει να είναι 6:20 αυτή τη στιγμή. Και το κατάστημά σας εκεί, η επιχείρηση, είναι σχεδόν γεμάτη. Υπάρχει κόσμος. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Έχουμε αρκετή δουλειά, έχει πολύ κόσμο. Και ευτυχώς και άρχισε ο κόσμος να κινείται. Μετά από 2 χρόνια που είχαμε την καραντίνα, οι τουρίστες άρχισαν πάλι να κάνουν σιγά σιγά κάποια βήματα. Πάμε καλά, μια χαρά. Όταν συναντάτε Έλληνα εκεί στην περιοχή, πώς νιώθετε? Τον γνωρίζετε πριν μιλήσει? Φυσικά, φυσικά. Βλέπω γύρω-γύρω πραγματικά. Βλέπω γύρω-γύρω πραγματικά και άλλα ελληνικά έτσι εστιατόρια, μια μικρή. Έχει μόνο ελληνικά καταστήματα. Μια μικρή καρδιά Ελλάδας. Δηλαδή, αν έρθετε στις Βρυξέλλες και πείτε πού είναι ο ελληνικός δρόμος στα ελληνικά εστιατόρια, θα σας πούν ακριβώς στη Χρηστή Πλατεία. Να το βλέπουμε σε πλήρω, καλύτερα, να το ζήσουμε καλύτερα. Βλέπετε, όλα τα ελληνικά τα μαγαζιά είναι εδώ πέρα. Όλα τα γυράδικα, εστιατόρια. Φυσικά παλιά είχε, όταν πρωτοήρθα, είχε κόμμα περισσότερα, αλλά κλείσανε μερικά. Ο πιο διάσημος πελάτης που έχει περάσει από εκεί, από την επιχείρηση και έχει γευθεί τον ελληνικό γύρο, θυμάστε ποιος μπορεί να είναι? Είναι ακριβώς, είναι απέναντί μου, που με βοηθάει κιόλας. Σωστό, έχουν περάσει πάρα πολύ, αλήθεια. Μέχρι και υπουργοί, μέχρι και βουλευτές, πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω ονόματα, έχουν περάσει πάρα πολύ. Λοιπόν, περνάμε. Συνέχεια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω, καλά, η Εύη έχει παραγγείλει τώρα, θα παραγγείλει σε λίγο. Βεβαίως έχει παραγγείλει. Έχει παραγγείλει, οπότε ξεχνάμε την επόμενη σύνδεση για σήμερα λοιπόν. Εκεί θα την κρατήσετε. Εννοείται, δεν την αφήνουμε από εδώ να φύγει. Τέλος. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Το μήνυμα που στέλνει στην Κρήτη, ποιο είναι και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Κρήτη έχω πολλούς γνωστούς, επεισματά πιστεύω το καλοκαίρι θα πάω. Πέρυσι είχα κατεβεί και φέτος θα πιστεύω να πάω. Στην Ελλάδα φυσικά στους γονείς, στα αδέρφια, φίλους, όλους. Λοιπόν, εγώ είμαι από πάνω, Μακεδονία, Κρήτης. Μας βλέπουν και στη Μακεδονία αυτή τη στιγμή. Τηλεθεατές μας παρακολουθούν καθημερινά, οπότε έχεις τη δυνατότητα να τους απευθυνθείς, να τους μιλήσεις. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και την Εύη για την προσπάθεια που κάνει. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Και τι να πω, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Και η ελληνική καρδιά χτυπάει δυνατά και στις Βρυξέλλες. Κάτι το οποίο το γνωρίζαμε. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ.